Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό της Ζωφρίας. Όπου εδώ σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το μάτς ανάμεσα στους τερορίστας και στους Μπουμψακαλάκα για την δεύτερη αγωνιστική της Development 2 League. Έχουμε και εδώ τζαμπολ τώρα της αναμέτρησης με τους Μπουμψακαλάκα να είναι στην πρώτη επίθεση ή όχι. Ναι, παραμένει η κατοχή στους άσπρους. Οι τερορίστας από τη μία, οι οποίοι ιτήθηκαν στην πρώτη αγωνιστική από την κλειό με 62-35, ενώ από την άλλη η Μπουμψακαλάκα κατάφερε να πάρει την νίκη με 53-51 επί των Gaza Dooms. Άστοχη πρώτη προσπάθεια από τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Νοφάος φύνει στον Τουλκαρίδη, στον Λίτινα, με συγχωρείτε. Βγαίνει δυναμικά ο Μάρκουλης και θα γίνει τελικά το κλέψιμο για τους φιλοξενούμενους. Ο Μάρκουλης, ο οποίος θα φύγει τώρα μπροστά, αλλά θα κάνει ένα άθαλο τελείωμα. Και το 0-0 παραμένει επίσης από το πέρας των πρώτων φάσεων του παιχνιδιού. Παρά λίγο το η αστυνομία αναφέρει το νέο λάθος. Δεν έχουμε σφύριγμα, δεν το κλείτωσαν τελικά το λάθος οι γηπεδούχοι. Μπουρμπουλάς αφήνει στον Αλιμπέρτη. Τρίποντο από τη γωνία, εύστοχο, πρώτο καλάθι διαχείρος Μπουρμπουλά. 0-3 λοιπόν, ανοίγουν το σκορ οι φιλοξενούμενοι. Φάος στον Τσιαούσι, άστοχη προσπάθεια. Λάσκος με τα αριστερό δεν τελειώνει καλά. Το φόλο είναι και αυτό άστοχο από τον Κοτέα. Ενώ δεν μπόρεσαν να μαζέψουν το rebound οι γηπεδούχοι και η μπάλα επιστρέφει ξανά σε χέρια άσπρων. Λάσκος πετάει ψηλά στον Κοτέα. Εκείνος θέλησε να τελειώσει σε πρώτο χρόνο, δεν τα κατάφερε όμως. Θα γίνει ένα νέο κλέψιμο από τον Αλιμπέρτη, ο οποίος φτάνει κοντά, δεν θα τελειώσει καλά αρχικά. Έχει και δεύτερη ευκαιρία και θα κερδίσει το φαουλ. Ο Μπούγας είναι αυτός που έκανε την παράβαση. Δεν έχω ξεκινήσει με καθαρό μυαλό, είναι η αλήθεια. Οι τερορίστας, οι οποίοι έχουν αδρανήσει αρκετές στιγμές και στην επίθεση και στην άμυνα. Αλιμπέρτης θα χάσει και την δεύτερη, παραμένει το 0-3. Λίτινας. Σιαούσης. Φτάνει κοντά, σηκώνεται, θα κερδίσει το φάουλ από τον Λάσκο. Σιάουσι τώρα στη γραμμή για να φέρει τους πρώτους πόντους των τερορίστας. Θα τα καταφέρει από την πρώτη προσπάθεια, 1-3. Θα βάλει και την δεύτερη για το 2-3. Πρώτη πόντη των τερορίστων στο μάτς. Μακρινή πάσα, παρακινδυνευμένη, έγινε τελικά το κλέψιμο. Αλλά θα έχουμε και νέο λάθος από τους γηπεδούχους. Συνεχίζονται τα λάθη και από τις δύο πλευρές. Ζήτησε τα αίμα του Τσιαούσης, το ακύρωσε ο Κονοφάος, ο οποίος τώρα αναλαμβάνει να κατεβάσει την μπάλα για τους γηπεδούχους. Τσιαούσης. Θέλει να παίξει με πλάτη. Μάσα κατέληξε σε αντίπαλο. Τρεις με ένα τώρα στην επίθεση και θα τελειώσει ο Μάρκουλης πολύ καλά τη φάση για το 2-5.
ήταν συμπαίκτη ο Μπουγάς, αλλά αυτά είναι στον Τσιαούση. Θέλει να αποστάρει εκείνος, είναι τώρα έξω. Τρίποντη εκτέλεση για τους Τερορίστας, χωρίς τύχη όμως το σου του Λίτινα. Αλιμπέρτης λέγει να αφήσει δίπλα στον Κοτέα. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Τρίποντο του Μπουρμπουλά, δεν θα έρθουν οι τρεις πόντοι. Μια ευκαιρία τώρα. Και θα έρθει το καλάθι. Ενώχουμε και το πρώτο time out της αναμέτρησης. Επιστρέψαμε μετά το time out των Τερορίστας, 4-5 το σκορ. Στη γραμμή των γολών ο Αλιμπέρτης. Θα βάλει την πρώτη για το 4-6. Μέσα και η δεύτερη για το 4-7 και το συν 3 της Μπουμ Σακαλάκα. Ο Νοφάος στον Λεπίτκα παίρνει ξανά. Μπουγάς θα εκτελέσει για 3, δεν είναι καλό το σούτ. Αλιμπέρτης δεν βρήκε κάποια πάσα, ενώ έχουμε και αλλαγή κατοχής, καθώς η μπάλα πριν καταλήξει εκτός, χτύπησε στο σώμα του Αλιμπέρτη και κατέληξε εκτός. Κονοφάς τώρα δίνει συνέχεια στο μάτς. Στον Λεπίτκα. Τσιαούση δεν άφησε την μπάλα να περάσει για τον Κονοφάο. Έτσι έγινε το λάθος από τους Τερορίστας. Ένα από τα πολλά μέχρι στιγμής στο πρώτο δεκάλεπτο, σε αυτά τα πρώτα 5,5 λεπτά που έχουμε παίξει στην πρώτη περίοδο. Ας το φωτοσού τώρα. Το rebound στα χέρια των Γιβεδουφών. Χτύπασε και τον Λεφίτκα, αστόχησε εκείνος, Μπουρμπουλας παίρνει και κατεβάζει γρήγορα. 4 με 3, φτάνει κοντά ο Μάρκουλης και θα τελειώσει καλά τη φάση, 4-9. Κονοφάος. Δεν είχε και με δόντια εκεί, κράτησε αυτό τον Τσαούση, ο οποίος θα δεχτεί την τάπα. Έχουμε φάουλ από τον Αγγελακή. Άστοχη πρώτη από τον Τσαούση. Δεν αλλάζει το 4-9. Χάνει και την δεύτερη ο παίκτης των Τερορίστας. Βάζει την τρίτη όμως με το 5-9.
Αλλά στη γωνία προσπαθεί να πάει προς τα μέσα ο Χατζηθεοδόρου. Νέο στήριγμα για φάουλ κερδισμένο τον φιλοξενούμενο αυτή τη φορά. Είναι μάλιστα και το δεύτερο φάουλ του Μπουγά. Νωρίς βρίσκει το δεύτερο φάουλ του εκείνος. Έτσι θα καθίσουν τον πάγκο για να περάσει την θέση του ο Τζούδας. Ενώ έχουμε και δύο βολές. Άστοχη πρώτη από τον Χατζη Θεοδόρου. Έξω και η δεύτερη. Τον Οφάος. Τζούδας στη γωνία, αφήνει στον Λεφίτκα. Κερδίζει εκείνος την μπάλα και πάλι. Ένα τρίποντο στα 9 δευτερόλεπτα. Άστοχο, λάθος μάζεψε και άφησε στον Χατζη Θεοδόρου. Κουρμπελάς πάει κοντά του για να του δώσει στήριγμα. Μαρκουλής με δύναμη προς τα μέσα, με μεγάλη φόρα, αλλά αστόχησε. 2.50 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ο Νοφάος πέρασε, βρήκε, είδε ότι έχει λίγο χώρο για να εκτελέσει, αλλά αστόχησε. Μπουρμπουλάς γυρίζει, κατεβάζει εκείνος. Πάσα δεν είναι καλή για τον Μαρκουλή, δεν μπορεί να προλάβει. Φάος οργανώνει τώρα για τους γηπεδούχους. Λιτίνας κάνει το βήμα στο πλάι για να εκτελέσει για τρεις. Για όσους μαζεύει το επιθετικό rebound. Νέο τρίποντο υποπίεση από τον Λεπίτκα. Θα το βάλει, αν και δύσκολη προσπάθεια, μπήκε εδώ στο καλαθιού. 8-9 το σκορ. Θα γίνει και το κλέψιμο τώρα. 1.50 ακόμα για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Λίτινας κατεβάζει. Μπουρμπουλάς τον πιέζει. Λίτινας θέλει να περάσει, θα τα καταφέρει, αλλά δεν καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μπουρμπουλάς παίζει γρήγορα μπροστά για τον Μάρκουλη. Στο ανάποδο λέει, απαστοχή. Ο Νοφάος έχει μείνει ξεχασμένος στην άλλη πλευρά. Ο Λίτινας και ανενόχλητος εκεί σαν σε λοπόνησε να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. 19. Αξίζει πολλά συγχαρητήρια και η πάσα. Μπουρμπουλάς στον Λάσκο. Μάρκουλης είναι για τρεις στο σούτ, αλλά και άστοχο. Μαζεύει ο Τζούδας. Παίρνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Λίτινας πλώνει το χέρι του και κάνει το φάουλο ο Μπουρμπουλάς. Μπάλα στα χέρια του Κονοφάου, παίρνει το screen για να περάσει. Λεπίτκα είναι μόνος του έξω. Θα εκτελέσει και θα το βάλει ξανά. 13-9. Μπουρμπουλάς δίνει το screen ο Λάσκος, του φτιάχνει χώρο για να εκτελέσει για τρεις, αλλά το χάνει. Λίτνες κρατάει. Όλη η επίθεση είναι για τους τερορίστες τώρα. Ο Νοφάος περνάει το κέντρο. 9 δευτερόλεπτα. Λεπίτκας θέλει να πάει προς τα μέσα αυτή τη φορά. Θα τα καταφέρει και έχουμε το follow από τον Μπουρμπουλά. Έξω πρώτη βολή από τον Λίτινα, ενώ αυτό ήταν και το δεύτερο φάουλ του Μπουρμπουλά στο μάτς. Θα βάλει την δεύτερη,
14-9. Ένα δεύτερο ο Μπουρμπουλας δεν μπορεί να κάνει κάτι και το ξέρει. Φινάλι λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 14-9 υπέρ των Τερορίστας. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει τους τερορίστες μπροστά με 14-9. Οι τερορίστες οι οποίοι θα κάνουν ένα γρήγορο λάθος και θα το εκμεταλλευτούν οι φιλοξενούμενοι. Ο Αλιμπέρτης έφτασε κοντά και μείωσε σε 14-11. Κονοφάος Επίτκας αφήνει στον Λίτινα. Κάνει το βήμα πίσω εκείνος για να πάρει το τρίποντο. Ένα χαστούκι στην μπάλα εκεί για να φτάσει εκείνη στον Μπουρμπουλα. Αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά για τους φιλοξενούμενους, αλλά δεν θα το χρειαστεί ο Μπουρμπουλας καθώς θα τελειώσει μόνο στη φάση 14-13. Λίτινας Διεισδύ ανάμεσα από 2-1. Μεγαλοπρεπέστατη τάπα από τον Κοτέα. Το 1 δευτερόλεπτο έρχεται το τρίποντο από τον Λίτινα, το οποίο ήταν άστοχο. Αλιμπέρτης τον Χατζη Θεοδόρου. Καλή άμυνα από τον Τσιαούση. 13 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα στην Μπουμ Σακαλάκα. Τουλκαρίδης περνάει στο μάτς. Τζούδας βγαίνει. Αλιμπέρτης πάει στο φλότερα στο χ. Μπάλα έξω στον Χατζη Θεοδόρου. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τους φιλοξενούμενους. Μπουρμπουλας πήρε το τρίποντο, αστόχησε. Ήρθε και με φόρα για να μαζέψει ο Αγγελάκης. Νέο τρίποντο τώρα για τους φιλοξενούμενους. Άστοχο και αυτό από τον Αλιμπέρτη. Νέα ευκαιρία. Ξανά Λιμπέρτης από το ίδιο σημείο, ούτε τώρα. Απανωτές. Χαμένες ευκαιρίες για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν πάρει απανωτά επιθετικά rebound. Τώρα καθάρισε τη φάση οι τερορίστας. Λεπίτκας πήρε κοντά σε ψηλότερο αντίπαλο, θα πετύχει το καλάθι για το 16-13. Αγγελάκης, έγινε το κλέψιμο. Κονοφάος. Επίτηκα στις τεκάρτες επιλογής, αφήνει ξανά στον Κονοφάο. Λίτινας πέρασε από αριστερά, πήγε σε ένα αεροπλανικό εκεί. Μια ευκαιρία, αλλά άστοχη από τον Τουλκαρίδη. Μακρινή πάσα, πέρασε αλλά βρήκε στην πλάτη του Αλιμπέρτη. Κονοφάος αφήνει στον Λεπίτκα. Δεν διστάζει εκείνος να πάρει το σούτ. Μπαλά φεύγει μακριά. Η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Μπουρμπουλας δίνει συνέχεια στο μάτς. Απαιτεί το καλάθι από κοντά ο Κοτέας για το 16-15. Λιταρίδης. Λιτίνας θέλει να παίξει με τον Τσιαούση. Η κατοχή είναι για τους τερόριστας. Μαγγελάκης βρήκε τελευταίος. Έχουμε και time out από την πλευρά των γηπεδούχων. Δευτερόλεπτα στην διάθεση των τερορίστας.
14, με συγχωρείτε, ανανεώθηκε ο χρόνος. Με Πίτκας. Κατέπασε για τον Μπουγά. 3 δευτερόλεπτα, είδε ότι δεν είχε χρόνο ο Μπουγάς και έτσι αναγκάστηκε να εκτελέσει. Χατζη Θεοδόρου. Κοντές αφήνει έξω. Μπουρμπουλάς εκτελεί πίσω από το σκριν, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Φάος. 5.40 ακόμα στην δεύτερη περίοδο και το σκορ παραμένει στο 16-15 υπέρ των γηπέδου Χων. Μπουλάς κλείνει τον Κονοφάο, βρήκε και στην πάσα, παίρνει και πάλι την μπάλα στα δικά του χέρια. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση των τερορίστας, καλή άμυνα από τον Μπουρμπουλά. Νέο τρίποντο στη λήξη του χρόνου, αυτή τη φορά πιο άστοχο από το προηγούμενο του Λεπίτκα. Μαρκούλης επιστρέφει στο μάτς, όπως και ο Λασκός για τους άσπρους. Αλιμπέρτης. Στα αριστερά ο Μαρκούλης. Χατζη Θεοδόρου. Πήρε την εκτέλεση, δεν το έβαλε. Το rebound στα χέρια των τερορίστας και συγκεκριμένα του Μπουγά. Καρίδης, μας άρεσε αντίπαλο. Ο Μάρκουλης είναι αυτός που θα ανεβάσει ταχύτητα, θα στοχίσει όμως το lay-up. Κονοφάος παίρνει την εκτέλεση υποπίεση, νομίζω θα μπορούσε να πασάρει για να έρθει ένα shoot με καλύτερες προϋποθέσεις. Λάσκος στον Κοτέα. Μπάλα γυρίζει στην περιφέρεια. Για να φτάσει στον Αλιμπέρτη. Κοτέας. Παταγερά σηκώνεται αστοχή. Το rebound στα χέρια των γηπεδούχων. Δεν αλλάζει το 16-15 στις τελευταίες φάσεις. Σιαούσης, Μπουγάς για 3. Airball. Αλιμπέρτης τώρα για τους φιλοξενούμενους. Παίρνει και πάλι για να εκτελέσει για 3. Είναι άστοχος ο Λάσκος, βρέθηκε στην πορεία της μπάλας. Μάρκουλης. Νέο τρίποντο για την Μπούμσα Καλάκα, ούτε κι αυτό θα καταλήξει εντός καλαθιού. Κονοφάος αναλάβει να κατεβάσει. Θα πάρει τώρα το τρίποντο με τη βοήθεια του ταμπλό, θα το βάλει. 19-15. Διαχείρος Κονοφάου που στέλνει την ομάδα του στο συν 4. Αλιμπέρτης. Δύσκολη πάσα. Υποδέχτηκε την μπάλα όμως ο Λάσκος για να κερδίσει το φάουλ. Λάσκος είναι έξω. Πάσα στην αδύνατη πλευρά εκεί που είναι ο Χατζη Θεοδόρου. Μπάλα εκτός και αλλαγή κατοχής, η οποία πάει στους τερορίστας. Χατζη Θεοδόρου ζητάει αλλαγή, θα πέρασει τη θέση του ο Μπουρμπουλάς. Κονοφάος. Έφυγε η μπάλα από τα χέρια του Τσιαούση. Μπουρμπουλάς, καστή πάσα για τον Αλιμπέρτη, κάνει την κίνηση ο Μπουρμπουλάς, βγαίνει στο πλάι. Μαρκούλης. Μπάλα πέρασε. Λάσκος θα εκτελέσει για 2 από μέση απόσταση, μπάλα καταλήγει και εκτός. Για να αλλάξει ούτε τώρα το σκορ. Ανέβα.
Γκαρίδης. Συνεχίζει ο ίδιος ένα σουτ εκτός ισορροπίας. Χωρίς μεγάλες ελπίδες, χωρίς μεγάλες φιλοδοξίες. Μπουρμπουλάς μπροστά τώρα για την Μπουμ Σακαλάκα. Λάσκος. Μπουρμπουλάς αφήνει ξανά στον Μάρκουλη. Τρίποντο, δε σκοράρει ο Μπουρμπουλάς. Τον οφός έχει φύγει μπροστά, δεν τον βρίσκει όμως ο συμπαίκτης του. Μπουρμπουλάς θα πάρει το δίποντο αυτή τη φορά και θα πετύχει το καλάθι για το 19-17. Κονοφάος. Το μαρκαρισμά του έχει αναλάβει ο Μαρκουλής. Λεπίκας. Τσιαουσής. Έχει πάρει πλάτη τον Λάσκο, θα πάρει την προσπάθεια. Μπουρμπουλάς μαζεύει. 40 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Λάσκος βρήκε την πάσα. Παλά κατέληξε στον Μπουρμπουλά που θα πάρει το τρίποντο, αστόχησε. Ενώ λάθος ακόμη ένα για τους τερορίστας. Μάρκουλης αποφάσισε να πασάρει στον αέρα. Μάχησε εκεί κοντά στην ρακέτα των γηπεδούχων. Κοτέας τώρα για τρεις. Ήταν ένα καλό το σουτ. Καρίδης πέρασε. 13 δευτερόλεπτα. Όλα για τους τερορίστες τώρα το αντιλαμβάνονται. Πάνε σε οργανωμένη επίθεση. 6 δευτερόλεπτα. Λεπίτκας. Η εκτέλεση για τρεις θα έρθει, αλλά δεν θα έρθει και το καλάθι από τον Μπουγά. Φινάλε λοιπόν και του δεύτερου δεκαλέπτου και το σκορ δείχνει 19-17 υπέρ των τερορίστας. Μόλις άρχισε και το τρίτο δεκάλεπτο, 19-17 το σκορ, σε χαμηλά επίπεδα κινείται δύο ομάδες μέχρι στιγμής επιθετικά. Αυτή την προσπάθεια του Αλιμπέρτη, ο οποίος ο ίδιος μαζεύει το rebound. Μαρκούλης στον Κοτέα, χωρίς να έχει κάποιον πάνω του, αλλά προσπάθεια του θα καταλήξει airball, δεν μπορούσε να καθαρίσει το rebound ούτε τώρα οι τερορίστας. Νέο 14 για τους Άσπρους. Αλιμπέρτη σε μια νέα τρίποντη εκτέλεση. Ξανά ο ίδιος επιθετικό rebound και στη νέα προσπάθεια τώρα καθαρίζει ο Τσιαούσης. Να αφήσει τον Τζούδα. Κονοφάος. Τζούδας τσεκάρει τις επιλογές του. Πλητίνας δίνει επιλογή για screen συμπαίκτης του. Τζούδας τώρα πήρε. Θα εκτελέσει για τρεις αν δεν κάνω λάθος στον σουτ. Μαζίξε ο Λάσκος. Λάσκος ο οποίος συνεχίζει, αφήνει στον Μάρκουλη. Από τα δεξιά εκείνος, πολύ καλή προσπάθεια. 19 όλα. Καρίδης. Δεν είναι δυνατά, ο Λιμπέρτης κάνει το κλέψιμο, έχει και δίπλα του για βοήθεια τον Μπουρμπουλά, επιλέγει να τελειώσει μόνος του τη φάση. 19-21, προβάδισμα τώρα για την Μπουμ Σακαλάκα, η οποία χτύπησε εδώ στον εφνιδιάσμο εκτός από το κλέψιμο του Αλιμπέρτη. Διεξκαστή πάσα ο Τσιαούσης για να παίξει με πλάτη. Γυρίζει και θα ευστοχίσει με τη βοήθεια του ταμπλό. 21-21. Μπουρμπουλάς. Μαρκούλης του δίνει ξανά. Αλιμπέρτης. Θα εκτελέσει για τρεις. Δεν ήταν άσχημο το σύνταγμα, αλλά βρήκε σύνταγμα τελικά η προσπάθεια. Κονοφάος έχει πάνω τον Αλιμπέρτη. Σταματάει τρίπλα και αφήνει στον Τσιαούση. Τζούδας, με κολλημένο αντίπαλο πάνω του.
Μαρκούλης ανεβάζει ταχύτητα πάλι, ξέφυγε από δύο αντιπάλους και κέρδισε το φάουλ αυτή τη φορά. Λίγο έλειψε να πετύχει και το καλάθι. Θα βάλει την πρώτη ο Μάρκουλης, 21-22. Γρηγόρη επίθεση εδώ από τους τερορίστας, οι οποίοι δεν θα βρουν το καλάθι με τον Λουκαρίδη. Από την άλλη ούτε η Μπίντα Καλακά θα φέρει τους δύο πόντους. Λέγουν να παίξουν γρήγορα και στις δύο πλευρές οι δύο ομάδες. Και αούσης θα κερδίσει το φάουλ. Έχει χτυπήσει και στο μάτι του. Μέσα η πρώτη. 22-22. Χάνει τη δεύτερη ο Τσιαούσης. Κοτέας. Καθάρισε το rebound. Αλιμπέρτης. Πάει σε μια γρήγορη επίθεση ο Αλιμπέρτης. Αστόχησε. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Τζούδας κατεβάζει. Πέρασε τώρα γύρισε η άμυνα των φιλοξενούμενων. Έβαλε και τις φωνές και ο Λάσκος στους συμπαίκτες του, καθώς δεν είχαν γυρίσει γρήγορα. Και ενώ θα έρθει και το τρίποντο στον, από τον Κονοφάο. 25-22. Βούρβουλας πήρε. Κοτέας έχει φτάσει κοντά, αστοχή όμως. Καρίδης πιέζεται, θέλει να βρει χώρο για να αφήσει τον Κονοφάο. Τζούδας. Τσιαούσης από κοντά, θα του κάνει το χαζερή μπάλα μετά από μια μικρή περιπέτεια. 27-22. Συν 5 για τους τερορίστας τώρα. Με 5-40 για το φινάλι της περίοδου. Μάρκουλης για τρεις, σαμαρκάριστος ήταν και τιμώρησε. 27-25. Κονοφάος κάνει τις τρίπλες για να περάσει. Λίτινα στα αριστερά. Πάει κοντά, θα χαλάει στο τελείωμα. Λάσκος ζητάει. Πετάει την μακρινή πάσα, έγινε αποδέκτη ο Μάρκουλης, αλλά αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να τελειώσει καλά. Λίγο έλειψε το να κάνει και το κλέψιμο. Κονοφάος ζητάει βοήθεια. Όμως πάει την πίεση με την πάσα. Δεν θα γλιτώσουν το λάθος εδώ οι τερορίστας. Μάρκουλης πάει στο ανάποδο, λέει. Αστοχή. Νέα ευκαιρία. Τον Λάσκο. Αλιμπέρτης. Τουρμπουλές αφήσει τον Κοτέα με το ένα χέρι. Εκείνος θα εξοχίσει. 27-27. Στην ισοπαλία και πάλι το σκορ. Κονοφάος. Βικαρίδης αφήνει στον Τσιαούση. Λίτινας τώρα πάει ο Τσιαούση για να του δώσει το σκριν. Αλλαγή στα μαρκαρίσματα, ο Λάσκος βγήκε πάνω του και έκανε και το φάουλ στην συνέχεια. Έχουμε τώρα ένα
παρεξήγηση για το time out. Δεν ξέρω αν έχει δοθεί ή όχι. Τελικά νομίζω έχουμε time out. Έχει δοθεί τελικά το time out, τώρα λύθηκε τελικά το θέμα και πάμε στη διακοπή. Στροφή μετά το time out και ο Λίτινας είναι αυτός που είναι στημένος στη γραμμή της φιλανθρωπίας για να εκτελέσει την πρώτη και να την βάλει 28-27 και πάλι οι τερορίστας προηγούνται στο σκορ. Μέσα και η δεύτερη, 29-27. Σηκώνεται από το πλάι ο Χατζηθεοδόρου για να φέρει ξανά την ισοπαλία στο σκορ. Βουγάς. Λίτινας, απλωμένο χέρι του μπροστά. Μπροστά του από τον Μπούργουλα. Το σουτ δεν είναι καθόλου καλό. Συνέχεια με Μπούργουλα για την Μπουμψακαλάκα. Μάρκουλης ζητάει ξανά και παίρνει ο Μπούργουλας. Πάνω τώρα ο Λίτινας στην αλλαγή του μαρκαρίσματος. Βγήκε το η άμυνα, γίνεται το κλέψιμο. Ο Νοφάος έχει την ευκαιρία να φύγει μπροστά τον καταδιώκουν τους αντίπαλοι. Γι' αυτό και το μετανιώνει και πάνε σε οργανωμένη επίθεση οι γηπεδούχοι. Λιτίνας βρήκε την τρύπα και ωραία για το Τζιαούσι, αλλά εκείνος δεν εκμεταλλεύτηκε την ασίστ. Όπως και να έχει ήταν πολύ ωραία και έξυπνη πάσα. Ενώ από την άλλη και ο Μπουρμπουλας θα στοχίσει στην προσπάθεια. Λιτίνας. Επιστρέφουν στην αμυνά τους οι άσπροι. Τζιαούσις δίνει το screen για να εκτελέσει ο Κονοφάος. Τζιαούσις πήδηξε σε λάθος χρόνο όπως και ο Μπούρμπουλας, έτσι παρακατέληξε τον Χατζη Θεοδόρο, ο οποίος έκανε μια τυφλή πάσα, ζητάει και συγγνώμη τώρα. Όπως τυφλή ήταν και η πάσα στη συνέχεια από τον Κονοφάο. Του βάζει τις πόνες ο Λίτινας για αυτή την βιασύνη η οποία θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Μάρκουλης ωραίες τρίπλες έφυγε από τους αντιπάλους του. Μπούρμπουλας έμεινε μόνος του. Όλη η φάση νομίζω ανήκει στον Μάρκουλη εδώ, που έβγαλε μόνο τον Μπούρμπουλα και εκείνος έκανε το 29-32. Τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Τζιαούσις. Δούδας θα εκτελέσει για τρεις, άμεση απάντηση, 32-32. Μπούρμπουλας θα πάρει μια νέα προσπάθεια πίσω από τα 6.75. Ο Νοφάος μάζεψε μακρύ το μακρινό rebound. Έχουμε το λάθος εδώ από τον Κονοφάο, ο οποίος θα περάσει εκτός για να περάσει την θέση του Λεπίτκας. Αλιμπέρτης. Τέσσερα δευτερόλεπτα τώρα για την Μπουμψακαλάκα. Ένα δευτερόλεπτο τέλος χρόνου επίθεσης. Δεν μπορούσαν να εκδηλώσουν εδώ επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Ενώ απομένει ένα λεπτό ακόμα στην τρίτη περίοδο. Λεπίτκας, κάνε μεταφορά. Αλιμπέρτης,
Χατζηθεοδόρου δεν βρίσκει ελεύθερο συμπαίκτη. Τώρα πασάρει στον Λάσκο, ο οποίος δίνει ύψαστη μπάλα και θα εκτελέσει για 2-32-34. Τελευταία 30 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Μια επίθεση ουσιαστικά για τις δύο ομάδες. Πασά πίσω από την πλάτη για τον Τζιαούσι. Πήρε ξανά ο Λίπινας. 9 δευτερόλεπτα στο ρολόι για τους τερορίστας. Λίπινας γυρίζει. Θα κοπεί. Στο 1 δευτερόλεπτο θα έρθει το τρίποντο. Όμως δεν θα έρθουν και οι τρεις πόντοι. 4 δευτερόλεπτα, Λίτινας κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα και έχουμε φινάλε. Λήξη. Λήξη του 10 λεπτό, το έχουν καταλάβει οι παίχτες τώρα. Το συνειδητοποίησαν και κάπως έτσι τελειώνει και το 3ο 10 λεπτό με το σκορ στο 32-34. Μπήκαμε μόλις και στο 4ο δεκάλεπτο, το σκορ στο 32-34, κοντά παραμένουν οι δύο ομάδες. Καμία δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει μέχρι στιγμής, καμία δεν έχει καταφέρει να χτίσει κάποια μεγάλη απόσταση. Εδώ ο Λίπινας βρήκε λίγο ανοιχτό χώρο, αλλά μας το έξε στην συνέχεια. Μια ευκαιρία με τον Μπουγά να κάνει το 34-34. Μπουρμπουλας, αδύναμη προσπάθεια. Λίτινας πήρε για να κατεβάσει. Μπουγάς. Βγαίνει ο Λεπίτκας για να πάρει. Τσιαούσης. Πρόλαβε νομίζω να εκτελέσει, αλλά στόχισε. Απέμενε ένα δευτερόλεπτο στο ρολόι. Όταν ο Τσιαούσι είχε την μπάλα στα χέρια του, έτσι επέλεξε να εκτελέσει για να προλάβει. Να βγάλει κάτι από αυτή την επίθεση, δεν τα κατάφερε όμως. Παραμένει το 34 όλα. Αλιμπέρτης στα δεξιά στον Λάσκο. Λάσκος και πάλι. Μπουρμπουλας. Πατάει γερά, στέγεται, εκτελεί για τρεις αστοχή. Λίτινας συνεχίζει μόνος του, πάει σε μια ατομική προσπάθεια και κερδίζει τελικά το φάουλ. Βολές για τον παίχτη των τερορίστας, οι οποίοι μπορούν να περάσουν ξανά μπροστά. Μέχρι στιγμής έτσι έχει πάει το μάτς. Σε κάθε προβάδισμα του ενός, ο άλλος βρίσκει απάντηση. Θα εστοχίσει τώρα στην πρώτη, 35-34. Χάνει τη δεύτερη. Σημαίνει μπάλα στα χέρια του Αλιμπέρτη. Με τη βοήθεια του απλό αστοχή, Κοτέας δεν μπορεί αρχικά ούτε στην συνέχεια. Πήγε με φόλο για να πετύχει το καλάθι. Λεπίτκα ζητάει για να περάσουν γρήγορα το κέντρο και το καταφέρουν. Λίτινας έχει χτυπήσει ευαίσθητο σημείο. Και έτσι διακόπτει για λίγο το μάτς. Να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει ο παίχτης των γηπεδούχων. Δεν ζητάει κάποια αλλαγή. Λίπινα θα εκτελέσει για τρεις. Μπάλα καταλήγει εκτός. Μπουρμπουλας βλέπει απέναντι τον Χατζηθεοδόρου, το κατάλαβε και ο ίδιος ότι θα αστοχεί στο τρίποντο για κίνηση τη φάση που μπορείς να πάρει το θετικό rebound και κάνει και το foul στην συνέχεια. 7-25 ακόμα για το φινάλε και το σκορ παραμένει χαμηλά και στο 35-34.
Houses. Θα χάσει και θα τσε παραπάνω όπως θα έπρεπε νομίζω. Στην επίθεση τώρα η Μπούμσα Καλάκα. Χατζη Θεοδόρου ανάμεσα από δύο, θα κερδίσει το φάουλ. Το θέμα είναι ποιος το έκανε. Ο Λεπίτκας, όπως λέει ο ρέφερι. Κονοφάου σηκώνεται για να ξαναπεράσει το μάτς. Παίρνει την θέση του Καρίδη. Ενώ και ο Μαρκούλης επιστρέφει από την πλευρά των φιλοξενούμενων στην θέση του Χατζη Θεοδόρου. Αλιμπέρτης. Μπάλα απέναντι στον Μπούρμπουλα. 4 δευτερόλεπτα. Αλιμπέρτης. Χωρίς να έχει κάποιον πάνω του. Εκτελεί για 3 σε φτωχή. 35-37. Προβάδισμα τώρα για την Μπούμσα Καλάκα. Προειδοποίηση για τεχνική ποινή. Στον Λάσκο. Κονοφάος. Πάνω του Αλιμπέρτης. Λίτινας τώρα. Ο Τσιαούσης να δώσει το σκριν. Εκτελεί ο Λίτινας ένα πολύ δύσκολο καλάθι. 38-37. Η απάντηση έρχεται και από την πλευρά του τερορίστα. Με το ίδιο νόμισμα. Πληρώνει ο Λίτινας. Στην ένα για τους γηπεδούχους. Για δύο τώρα ο Λάσκος. Έχουν αρχίσει και ζεσταίνονται οι δύο ομάδες. Κάλιο αργά παρά ποτέ. 38-39 τώρα το σκορ. Λεπίτκας. Τρισκή σίδερο μαζεύει ο Αλιπέρτης. 5 λεπτά και 44 λεπτά πριν το φινάλι της αναμέτρησης. Γουρμπουλας. Για 3, 38-42. Η Μπούμσα Καλάκα καταφέρει να πάρει μια μικρή απόσταση 4 πόντων. Με 5 λεπτά ακόμα σχεδόν να πούμε στο παιχνίδι. Μια spin move εδώ, αλλά αστοχεί ο Λίτινας. Ο Μπούμπουλας έχει μείνει ξεχασμένος μπροστά τώρα, πως φτάνει η μπάλα σε εκείνον. Ποτέ ασηκώνεται με το ένα χέρι σε στυλ Παπαγιάννη, θυμίζω αυτό. 38-44. Σερί. 7-0 για τους φιλοξενούμενους. Ενώ ο Αλιμπέρτης θα κάνει το φάουλ στον Λίτινα. Τσιαούσης γυρίζει, νικάει τον Λάσκο για το 40-44. Κουρκουλά στον Λάσκο, η μπάλα στον Αλιμπέρτη, δεν πήρε τόσο ούτε εκείνος και έκανε βήματα τελικά. Λεπίτκας πήρε από τον Κονοφάο, το αφήνει ξανά χέρι με χέρι. Λίτινας κάνει βήματα πίσω, καθώς ο Αλιμπέρτης του άφησε χώρο να περάσει. Τσιαούσης θα εκτελέσει για 3. Φάνηκε να το θέλει αυτό το σουτ. Μαρκούλης. Πέρασε, χάσε την μπάλα, αλλά αντικανονικά. Ο Λεπίτκας το έχει κάνει. Δεν το δέχεται αδιαμαρτύρητα. Καλέ και με τον ρέφερι ο παίκτης των τερορίστας. Στην επαναφορά η μπάλα πιάστηκε κοιμόμενη εδώ η άμυνα των τερορίστας. Καθώς έμεινα στις διαμαρτυρίες. 40-46. Μπουγάς θα το πάρει το τρίποντο. Δεν το βάζει όμως. Δεν βρήκε ούτε Στεφάνη μπάλα.
Αλιμπέρτς κατέβασε, άφησε στον Λάσκο. Κουρμπούλας. Αλιμπέρτς θα εκτελέσει, μπαλά φτάνει ξανά στον ίδιο. Μια νέα προσπάθεια λίγο πιο κοντά όμως τώρα. Μουγκάς πήρε και άφησε στον Λίτινα. Κονοφάους. Κρατάει. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση. Σταματάει την τρίπλα του Κονοφάους, βγαίνει για να πάρει ο Λίτινας. Θα εκτελέσει ένα δύσκολο σουτ. Δεν ήταν και καλύτερες προϋποθέσεις. Κοτέας περνάει με ωραίο στυλ και θα φτάσει, λες και πήγε να καρφώσει ο Κοτέας, αλλά δεν έβαλε το καλάφι. Και συνέχεια έχουμε και το φάουλ. Κουγάς πέρασε εκτός στην θέση του Τζούδας. Ενώ από την άλλη έχουμε τον Χάτση Θεοδόρου να πατάει υπάρχει για την Μπουμ Σακαλάκα. Άστοχος ο Κονοφάος. Ανάμεσα από δύο ο Λίτινας προσπαθεί και κερδίζει τελικά το φάουλ. Ο Κοτέας είναι αυτός που το έκανε. Μέσα η πρώτη βολή, 41-46. Λίτινας εκτελεί τώρα την δεύτερη, δεν ήταν καθόλου καλή. Και η μπάλα πάει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Κούρβουλας. 2 και 20 για τη λήξη. Χατζη Θεοδόρου στέκεται στον αέρα για να σημαδέψει σωστά, 41-48. Λίτινας. Λεπίτκας. Κονοφάος είδε την κίνηση του Τζούδα. Εκείνος έκανε λίγο πιο δύσκολη τη ζωή του από όσο θα μπορούσε. Ο Κοτέας κατέβασε. Και άφησε στον Χατζη Θεοδόρου. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Και έλυσε το φάουλ. 1.45 στο χρονόμετρο. Απόσταση 7 πόντων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μια απόσταση η οποία μπορεί να μεγαλώσει αν ευστοχίσει στις δύο βολές. Ο Χατζη Θεοδόρου. Και νομίζω πως η Μπουμ Σακαλάκα είναι πάρα πολύ κοντά στην δεύτερη νίκη της. Σε εισάριθμα μάτς. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη από τον Χατζη Θεοδόρου, 41-49. Κονοφάους. Λεπίτκας. Και πάλι στον Κονοφάου η μπάλα. Πάνω του έχει μείνει ο Χατζη Θεοδόρου. Τώρα δεν βγήκε κάποιος έγκαιρα, όμως ασώτησε στο σουτ. Κούρμπουλας. Μάρκουλης περνάει ανάμεσα από δύο και νομίζω πως αυτό είναι ένα πάρα πολύ καθοριστικό καλάθι για την εξέλιξη του μάτς. Η Μπουμ Σακαλάκα φτάνει στο συν 10, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Τζούδας για να μειώσει, δεν τα καταφέρνει και ο Αγγελάκης καθαρίζει το rebound, νομίζω πως η Μπουμ Σακαλάκα θα πανηγύρισει την νίκη της. Ο Μπρούμπλας πάει σε μια γρήγορη επίθεση. Δεν επέλεξε να χαραμίσει χρόνο. Ενώ έγινε και το φόλ στην συνέχεια. Τον φόλ αφήνει στον Λεπίτκα.
Λιτίνας. Δίνει το screen ο Τζούδας. Θέλει να παίξει με εκείνον, τα καταφέρνει. Δεν θα έρθει το καλάθι όμως. Μισό λεπτό ακόμα στην αναμέτρηση. Μαρκούλης. Πάνε ξανά γρήγορα οι φιλοξενούμενοι. Αυτή τη φορά θα πετύχουν το καλάθι. 41-53. Και κάπου εδώ τα πράγματα νομίζω έχουν πάρει το δρόμο τους. Τελευταία 15 δευτερόλεπτα στο μάτς. Μικρή σημασία έχει το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, καθώς η νίκη έχει κρυφθεί. Μην θα καλά καθά είναι αυτή που θα πανηγυρίσει την δεύτερη νίκη της στην δεύτερη αγωνιστική. Και θα κάνει το 2-0, ενώ από την άλλη τερορίστας θα γνωρίσουν ακόμα μία ήττα. Και θα πέσει στο 0-2. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλεισό της Ζωφρίας. Νίκη για την Μπουμ Σακαλάκα, η οποία θα επικρατήσει με 41-53 τον τερορίστας. Yeah.